φίλου σου αρνητικά, ναι. Όχι, αλλά άμα το δούμε θετικά, αυτές οι σχέσεις έχουν πάθος. Δίνει δεύτερη ευκαιρία για συμφιλίωση. Γιατί δεν κλωτσάει αυτό που εκτιμάει. Αλλά. Ναι, αλλά αυτός έκανε να κάνω σχέσεις ενδιάμεσα και αυτή σίγουρα πικράθηκε βαθιά μέσα της. Εγώ δεν λέω γι' αυτό. Το πρόβλημα είναι ότι τείνουμε να μπερδεύουμε τις σχέσεις της πολύ θυελώδης και να λέμε άκουσα εσένα που λες μοιραία σχέση, άκουσα εσένα που λες έχει πάθος. Έχει πάθος, είναι μοιραία ή είναι απλά σχέσεις, δηλαδή η Robin Wright έχει μια τάση να κάνει σχέσεις εξαρτητικές που λέμε, τοξικές. Δηλαδή αυτού του είδους σχέσεις που θέλεις να προσκοληθείς πάνω στον άλλο, γιατί από εκεί παίρνεις οντότητα. Εκεί αισθάνεσαι καλά. Αισθάνεσαι καλά όταν είσαι προσκολλημένος και είσαι σε μια σχέση εξάρτησης και φεύγεις και μετά λες δεν μπορώ χωρίς εσένα και επιστρέφεις. Αυτά είναι. Πιστεύεις δηλαδή ότι δεν μπορούν να το χειριστούν αλλιώς? Όχι, ότι παρόλη την πίκρα του ζουν καλά μέσα σε τέτοια σχέση. Δεν μιλάω τώρα για τη συγκεκριμένη γυναίκα, μιλάω γενικότερα. Θεωρώ ότι υπάρχουν άνθρωποι και δεν είναι καθόλου λίγοι, είναι πάρα πολλοί, οι οποίοι έχουν μια τάση να δημιουργούν τοξικές σχέσεις. Σχέσεις μέσα στις οποίες προσκολώνται, ζητάνε από εκεί επιβεβαίωση, ζητάνε αγάπη και φροντίδα. Όλα αυτά τα πράγματα δεν μπορούν να γίνουν. Ζητάνε συνεχώς και κάτι παραπάνω. Ακριβώς. Είναι αυτό το βαμπύρ που λέμε. Ναι. Που θα σου πει κι άλλο. Αν δεν μπορεί αυτά τα πράγματα να τα προσφέρει στον εαυτό σου. Το θεωρούν στο μυαλό του. Είναι αυτό το ιδεατό. Λίγο μαλώνω, λίγο τσαντίζομαι, πε τα έχω μέσα. Εγώ δεν μου φτάνει αυτό που μου δίνει, θέλω κάτι παραπάνω. Λίγο προκαλώ και τον καυγά να ξυπνήσουν τα αίματα και ξανά μανά και λίγο πάλι. Εντελώς. Είναι όλο πλασματικό, Όχι. Δεν πρόκειται να φτάσει ποτέ κάτι. Και ξέρεις, αυτές οι σχέσεις τις μπερδεύεις με υγιή σχέση αγάπης. Δηλαδή δεν βοηθάει και το σινεμά, δεν βοηθάνε και τα τραγούδια. Αυτά τα χωρίς εσένα θα πεθάνω. Αυτά. Ναι, αλλά υπάρχει και το περνάω και μόνη μου καλά που είναι τσιφτετέλη. Αυτό είναι ωραίο. Αυτό σημαίνει ότι είσαι διατρεφτή. Δεν βοηθάνε και τα βιβλία. Ωραία, ρε παιδιά, τι βοηθάει, πείτε. Τι βοηθάει το να μπορείς να αναγνωρίσεις και να έχεις επίγνωση. Δεν τα ξέρω, παιδιά, ψυχολόγος δεν είμαι, αλλά βοηθάει το να έχεις επίγνωση αυτής της κατάστασης και να μπορείς να σπάσεις τον κύκλο. Γιατί οι άνθρωποι που φτιάχνουν τοξικές σχέσεις μπαίνουν συνέχεια σε αυτό το κύκλο. Πώς σπάσεις τον κύκλο? Σπάς τον κύκλο κάνοντας, δουλεύοντας λίγο με τον εαυτό σου και αποκτώντας αυτοπεποίθηση και προσπαθώντας να σταθείς από όδιος, να δεις από πού απορρέουν όλα αυτά. Συνήθως αυτά έχουν να κάνουν με τους γονείς. Ένας γονιός ο οποίος σε καταπίεζε υπερβολικά ή ένας γονιός ο οποίος δεν σου στέρισε την αγάπη και πας σε σχέσεις και τη ζητάς και την ψάχνεις. Το καταλαβαίνεις ότι είσαι σε τέτοια σχέση? Δεν το καταλαβαίνεις. Γι' αυτό γιατί λέω ότι το και από δικά μου παραδείγματα και από γνωστών, όχι φυσικά η που λένε ότι. Δεν μπλέχτηκε τώρα σε αυτή την περιπέτεια. Όχι, επειδή είναι στην παρέα και με κοιτάει. Είναι ο μόνος άντρας. Εμένα κοίτα. Κοιτάω εσένα που ναι, έχουμε συζητήσει κατά καιρούς για παθιασμένες τάχα μου δίθε σχέσεις που είχαμε. Θέλω να πω ότι πολλές φορές δεν το καταλαβαίνει αυτός που είναι μέσα σε αυτή τη σχέση. Νομίζω ότι είναι η ότι αυτό είναι το καλό. Αυτό το φοβερό που εμείς έχουμε ένα πάθος φοβερό και δεν μπορώ χωρίς εκείνο και δεν μπορεί αυτός χωρίς εμένα. Μπερδεύεσαι με την υγιή έκφανση της αγάπης που είναι το να θες τον άλλο δίπλα σου, πλάι σου, σύντροφό σου και συμπορευτή. Είναι τελείως διαφορετικό. Παιδιά, και αυτό λίγο κοιμίσκο μου κάνει με το συμπορευτή. Ρε παιδιά, σαν να πας στην Ινδία να κάνεις γιόγκα. Ναι, αλλά να σου πω γιατί. Να σου πω με ποια. Ρε παιδιά, ξέρετε με ποια έννοια το λέω. Το λέω με την έννοια ότι ο καθένας να έχει τη ζωή του, τα ενδιαφέροντά του, να έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό του. Δεν είναι τύπου κρέμομαι από πάνω σου και αν καταρρεύσει εσύ θα καταρρεύσω κι εγώ. Να πω κάτι. Γιατί αυτό συμβαίνει. Όταν μη ήμασταν εμείς μέσα σε τοξική σχέση, συνήθως δεν υπάρχει θήτης και θύμα. Δηλαδή θέλω να πω τι. Ότι συνήθως ένας ρουφάει, ένας δίνει σε αυτές τις σχέσεις. Γι' αυτό είναι και τοξική. Άμα είναι και οι δύο τρελοί και τη βρίσκουν να παίζουν μπουνιές έξω από τα μπαρ, ναι. Μπράβο και συγχαρητήρια. Και καλά να περάσετε. Θέλω να πω τα πρωτοσέλιδα. Το θέμα είναι να είναι ή οι δύο ή κανένας. Δεν μπορεί να είναι ο ένας και ο άλλος να είναι αλλού και να υποφέρει. Είναι το θύμα άλλος όμως άμα είναι καλά μέσα σε αυτή τη σχέση. Γιατί κάτι έχει βρει που του κολλάει. Κάποια δεν του κολλάνε. Ναι. Πώς θα φύγει, έτσι θυσιάζει με γιατρό, πώς πας τον κύκλο, πώς κόβεις το τσιγάρο. Ακριβώς, δύσκολα είναι η απάντηση. Είναι σχέσεις εξαρτητικές αυτές. Γιατί εννοεί ότι χωρίς να είναι γιατρός, όντως από κάπου πηγάζει αυτό. Δηλαδή πώς έχει συνηθίσει τη ζωή σου, την έχει τρώσει. Γιατί από πού κρατάει σκούφια σου σε σχέσεις. Από σχέσεις τιμωρητικές, από σχέσεις όπου έπρεπε δηλαδή να αισθάνεσαι ότι πρέπει να ξεφτυλιστείς για να δικαιωθείς. Πρέπει να ζητάς συγγνώμη συνέχεια γιατί δεν πήρες τον καλό βαθμό, γιατί δεν έκανες την καλή την πράξη, γιατί σηκώθηκες αρκετά νωρίς το πρωί, γιατί δεν έκανες τις δουλειές του. Κατάλαβες τι εννοώ. Ή έχεις αφαιθεί ελεύθερος από μικρός. Μπράβο. Πόσο αξίζεις, τι αξίζεις. Ο γιατρός θα μας τα πει αυτά. Εμείς είμαστε ερασιτέχνες. Αυτή θα δούμε να μας τα λέει η Μανουσία Κυπρέου. Για να δούμε τι μας λέει πάνω σε αυτό. Για κάποια άτομα η εξάρτηση από τον άλλο αποτελεί ένδειξη αγάπης και ενδιαφέροντος για τον σύντροφό του. Για κάποιους άλλους η αμοιβαία καταπίεση και ο απόλυτος έλεγχος που ασκεί ο ένας τον άλλον χαρακτηρίζεται ως ένδειξη αληθινής αγάπης και όχι ως καταπάτηση της ελευθερίας του άλλου. Στη σχέση αγάπης, ικανοποιείς τις ανάγκες του συντρόφου σου
όχι για να γίνεις αποδεκτός, ούτε από φόβο να μην σε απορρίψει, αλλά γιατί αναγνωρίζεις και σέβεσαι τις επιθυμίες του. Τα κύρια χαρακτηριστικά των εξαρτητικών ατόμων είναι η έντονη και η διαρκής ανάγκη τους για φροντίδα και ασφάλεια. Συνήθως διακρίνονται από μία αμφισβήτηση της αξίας του εαυτού τους και φόβο να εκδηλώσουν τα πραγματικά τους συναισθήματα. Συνήθως ζητούν τις συμβουλές από τους συντρόφους τους για ζητήματα που τους απασχολούν. Επιδιώκουν να είναι συνεχώς σε σχέση εξάρτησης από τους άλλους, προσκολώντας αυτούς και συνήθως αποφεύγουν να αναλαμβάνουν οι ίδιοι ευθύνες. Θα λέγαμε ότι όσα έχουν βιώσει οι άνθρωποι ως παιδιά έχουν εγγραφεί τόσο έντονα στο δυναμικό τους, που εξακολουθούν να αφήνουν τα ίχνη τους και στις ενήλικες σχέσεις τους. Επίσης, χαρακτηριστικές φράσεις όπως «πόσο ευτυχισμένο με κάνεις» ή «μη μ' αφήσεις ποτέ» μπορεί να περιέχουν πολλά ψυχολογικά νοήματα και να συνδέεται με ένα θρηματισμένο ή ένα αδύναμο εγώ. Οι εξαρτητικές σχέσεις δημιουργούν έντονα ψυχοκοινωνικά προβλήματα στο άτομο. Χαρακτηριστικό της ψυχοσωματικής αυτής διεργασίας είναι ότι το άτομο βιώνει υποσυνείδητα την απόρριψη και το αίσθημα της ματέωσης από τον σύντροφό του. Άλλωστε, ο μεγαλύτερος φόβος των ανθρώπων που έχουν εξαρτητικές σχέσεις είναι το άγχος και η οδύνη της εγκατάλειψης και της μοναξιάς. Το πρώτο βήμα που θα πρέπει να κάνει το άτομο είναι η συνειδητοποίηση της εξαρτητικής σχέσης που έχει αναπτύξει και των καταστρεπτικών συνεπειών της. Το δεύτερο σημαντικό βήμα είναι η αναγνώριση των αναγκών του και η προσπάθεια να τις καλύψει ο ίδιος. Δηλαδή, να τονώσετε την αυτοεκτίμησή σας γνωρίζοντας καλύτερα τον εαυτό σας. Να αναρωτηθείτε αν ο λόγος που μένετε σε μία σχέση είναι η αγάπη ή ο φόβος της μοναξιάς. Αναγνωρίστε ότι η αληθινή και η υγιή σχέση είναι αυτή που στηρίζεται στην ελευθερία του άλλου και στη δική σας. Ο σεβασμός στη διαφορετικότητα του άλλου, αλλά και στη δική σας, βοηθάει και τους δύο συντρόφους να εκφράζονται ελεύθερα, χωρίς φόβο και να χτίζουν έτσι μία σχέση εμπιστοσύνης και αλληλοεκτίμησης. Η σχέση αγάπης στηρίζεται στο σεβασμό της ατομικότητας και της διαφορετικότητας του άλλου. Η σχέση εξάρτησης στο φόβο και στην ανασφάλεια. Εσείς θα αποφασίσετε σε τι θεμέλια θέλετε να χτίσετε τη σχέση σας. Thank you.